Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το Κραν Σουιατόχο βόρεια της Ποπάσναγια και τη Τετιάνιβκα βόρεια του Σλοβιάνς, καταφέροντας έτσι να περάσουν επιτυχώς το υδάτινο κόλλημα του ποταμού Ντονέτς. Η μάχη του Σλοβιάνσκ μόλις ξεκινάει. Την ίδια στιγμή, ρεπορτάζ του Βρετανικού Independent δείχνει μια τραγική κατάσταση για τον Ουκρανικό στρατό, ο οποίος διαλύεται κυριολεκτικά από το πανίσχυρο ρωσικό πυροβολικό. Οι Βρετανοί αναφέρουν συντριπτικές απώλειες για τους Ουκρανούς και λένε χαρακτηριστικά ότι το ρωσικό πυροβολικό έχει 20 φορές μεγαλύτερη ισχύ από το Ουκρανικό. Το ηθικό των Ουκρανών έχει πέσει κατακόρυφα, όπως παραδέχονται και οι Βρετανικές υπηρεσίες.